Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε το γλυκάκι μας. Θα φτιάξουμε ένα κέικ σοκολατένιο μαρεγκάτο. Ουσιαστικά το κέικ μας θα έχει δύο διαφορετικές υφές. Ένα που θα μοιάζει πιο κέικ και ένα που θα μοιάζει πιο μαρέγκα. Και όλα αυτά θα τα συνθέσουμε για να φτιάξουμε το πιο σοκολατένιο κέικ που έχετε δοκιμάσει. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το κέικ σοκολάτας με μαρέγκα θα χρειαστούμε. Για το κέικ, 240 γραμμάρια κουβερτούρα, 180 γραμμάρια βούτυρο, 2 αυγά, 4 κρόκους από μεσαία αυγά, 90 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 1 κουταλάκι του γλυκού, εκχύλισμα βανίλιας, 40 γραμμάρια φουντούκια τριμμένα, 50 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder και 1 πρέζα αλάτι. Για τη μαρέγκα θα χρειαστούμε 4 ασπράδια από μεσαία αυγά, 1 πρέζα αλάτι, 220 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 1 κουταλάκι του γλυκού, ξύδι λευκό, 10 γραμμάρια corn flour και 25 γραμμάρια κακάο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε ζάχαρη άχνη, κακάο και φύλλα δυόσμου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως σας είπα και πριν, το κέικ μας θα έχει δύο υφές, οπότε πρέπει να φτιάξουμε δύο διαφορετικά μείγματα και θα τα ψήσουμε διαφορετικά. Οπότε πάμε να ετοιμάσουμε πρώτα το πρώτο μείγμα, που είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, σε ένα μπολάκι θα λιώσουμε τη σοκολάτα μας μαζί με το βούτυρο. Μπορείτε να το λιώσετε και σε ένα μπερμαρί. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τα μικροκύματα, αλλά και το μπερμαρί, μια χαρά θα κάνει τη δουλειά του. Απλά για ευκολία χρησιμοποιώ τα μικροκύματα εγώ. Λοιπόν, τυλίγουμε με μεμβράνη το βούτυρο μαζί με τη σοκολάτα μας. Θέλουμε καλή σοκολάτα, ποιοτική σοκολάτα. Και βάζουμε στα μικροκύματα για 1,5-2 λεπτάκια στα 800 βατ. Τέλεια. Λοιπόν, όσο λιώνει η σοκολάτα μας μαζί με το βούτυρο στα μικροκύματα, πάμε να ετοιμάσουμε το πρώτο μείγμα σοκολάτας με τα αυγά μας. Έχουμε 6 αυγά, συνολικά θα τα χρησιμοποιήσουμε όλα τα αυγά, απλά πρέπει να χωρίσουμε τους κρόκους με τα ασπράδια στα 4. Οπότε πολύ απλά θα σας δείξω τι θα κάνω. Εδώ και εδώ. Εδώ θα κρατήσω 4 ασπράδια και όλα τα υπόλοιπα αυγά θα τα βάλω μέσα σε αυτό το μπολ. Εδώ θα βάλω 1 αυγό, 2 αυγά. Και τα υπόλοιπα 4 θα χωρίσω το ασπράδι με τον κρόκο. Το ασπράδι το κρατάω χώρια και τον κρόκο το ρίχνω εδώ πέρα. Ελπίζω να το καταλάβατε όλοι τι κάνω, έτσι. Ήταν κατανοητότατο. Λοιπόν, κρόκι εδώ, από τα 4 αυγά και ασπράδια εδώ. Τα χρειαζόμαστε τα ασπράδια στη συνέχεια για να κάνουμε τη μαρέγκα. Είναι πολύ σημαντικό, οπότε προσέξτε, δεν θέλουμε καθόλου κρόκο μέσα στα ασπράδια μας. Θέλουμε να είναι καθαρά τα ασπράδια μας, γιατί έστω και λίγος κρόκος δεν θα βοηθήσει στο να φουσκώσει πολύ η μαρέγκα. Λοιπόν, και το τελευταίο μας αυγουλάκι, εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, άρα, 2 αυγά, 4 κρόκοι, έτσι όπως είναι πάνε στο μίξερ. Και αυτά τα ασπράδια τα αφήνω στην άκρη για το δεύτερο μείγμα μου. Τώρα, μέσα στο μίξερ επίσης θα προσθέσω τη ζάχαρη και τη βανίλια μου. Θα χτυπήσω πολύ καλά τώρα μέχρι που να αφρατέψει το μείγμα μου. Και σε αυτό το σημείο είναι εμφανές ότι τα αυγά μας είναι έτοιμα. Όταν σφίξουν αρκετά και αφρατέψουν σημαίνει πως είναι έτοιμα. Πάμε να δούμε στο μικροκύματο τι γίνεται. Τέλεια. Η σοκολάτα μαζί με το βούτυρο έχουν λιώσει. Εδώ. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να ανακατέψω καλά τα δύο μείγματα, βούτυρο και σοκολάτα, εδώ, να ομογενοποιηθούν. Και όπως είναι, κατευθείαν ρίχνουμε τη σοκολάτα μαζί με το βούτυρο μέσα στο μείγμα με τα αυγά. Εδώ. Λοιπόν, με το που ρίξουμε τη σοκολάτα με το βούτυρο μέσα στα αυγά, ξαναβάζουμε πίσω στο μίξερ και χτυπάμε μέχρι που να ομογενοποιηθούν. Και μόλις ομογενοποιηθούν, εδώ, βγάζουμε τελείως τον κάτω από το μίξερ, αφήνουμε στην άκρη.
εδώ και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα στερεά μας. Έχω φουντούκι σε σκόνη, ουσιαστικά έχουμε βάλει τα φουντούκι και τα έχουμε χτυπήσει στο μίξερ. Το baking powder και λίγο αλάτι. Και αλευράκι. Ανακατεύουμε. Βλέπετε πόσα λίγα στερεά που έχουμε στη συνταγή. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι πάρα πολύ ανάλαφρο κέικ, στηρίζεται στα αυγά. Σας το λέω γιατί σε κάποιους μπορεί να φαίνονται πολλά τα 6 αυγά, αλλά δεν είναι, ειλικρινά, είναι τέλεια, είναι ακριβώς ό,τι πρέπει να κάνουμε. Ρίχνουμε μέσα τα στερεά μας, εδώ. Και με την ίδια μαρίζα που έχουμε κρατήσει, ανακατεύουμε το μείγμα μας καλά, εδώ. Είναι φανταστικό μείγμα, δεν υπάρχει. Είναι τόσο ανάλαφρο και τόσο ωραίο, πραγματικά δεν θα το πιστεύετε όταν το δοκιμάσετε. Τώρα, ήρθε η ώρα να ψήσουμε. Οπότε έχω βούτυρο κακάο στη φόρμα μου με αποσπόμενη βάση για να ξεφορμάρω εύκολα. Ρίχνω όλο το μείγμα μου μέσα, εδώ. Χτυπάω καλά να απλωθεί το μείγμα μου. Μου βάζει τα φουσκώσει κι άλλο μέσα στο φούρνο και ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 160 βαθμούς. Θα ψήσω 35 λεπτάκια. Μετά από 35 λεπτάκια θα κάνουμε και το δεύτερο μείγμα μαρέγκας με τα σπράδια για να βάλουμε από πάνω και να συνεχίσουμε το ψήσιμο. Το αποτέλεσμα θα είναι καταπληκτικό. Το κέικ θα πρέπει να ψήνεται στην ίδια θερμοκρασία από τη στιγμή που θα μπει στον φούρνο έως και τη στιγμή που θα το βγάλουμε. Η προθέρμανση του φούρνου εξασφαλίζει την ιδανική σταθερή θερμοκρασία και συμβάλλει στο ομοιόμορφο ψήσιμο. Οι διογκωτικές ύλες, οι οποίες βοηθούν το κέικ να φουσκώσει, ενεργοποιούνται με τη ζέστη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεθούν κατευθείαν σε ένα ζεστό περιβάλλον και όχι σε έναν φούρνο που ζεσταίνεται σταδιακά, για να μην χάσουν την πολύτιμη αυτή ιδιότητά τους. Και το πρώτο μείγμα από κέικ είναι έτοιμο, το έχουμε αφήσει να κρυώσει λίγο, είναι απαραίτητο να κρυώσει και πάμε να ετοιμάσουμε το υπόλοιπο μείγμα. Έχουμε κρατήσει τα 4 σπράδια, θα τα ρίξουμε μέσα στον κάδο του μίξερ, με λίγο αλάτι, εδώ. Και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να τα φρατεύουμε, προσθέτοντας σταδιακά την άχνη ζάχαρη. Λίγο λίγο. Κάθε 30 δευτερόλεπτα και από μία κουταλιά. Και η μαρέγκα μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ. Έχει σφίξει, έχει γίνει τέλεια. Βγάζουμε από το μίξερ, προσθέτουμε λίγο ξύδι μέσα. Θα βοηθήσει να φρατέψει ακόμα περισσότερο η μαρέγκα. Ανακατεύουμε εδώ. Βλέπετε, δεν χρειάζεται να βάλουμε ξανά πίσω στο μίξερ. Βλέπετε. Και έχω το κακάο μαζί με το corn flour, θα τα ανακατέψω. Εδώ. Θα ρίξω μέσα στο μείγμα της μαρέγκας. Τώρα δεν χρειάζεται να ξαναβάλετε στο μίξερ. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Απλά ανακατέψτε λίγο με το σύρμα εδώ με τα χέρια. Τέλεια. Και ουσιαστικά το μείγμα μας είναι έτοιμο. Πεντανόστιμο. Τώρα, μαρίς. Εδώ ανακατέψτε λίγο καλά. Το corn flour και το κακάο ουσιαστικά θα δέσει τη μαρέγκα μας, γιατί άμα ψήναμε μία μαρέγκα μέσα στο φούρνο, καθώς περνούσε η ώρα, θα έπεφτε και δεν θα τρωγόταν το κέικ την επόμενη μέρα. Οπότε απαραίτητο, κοιτάξτε εδώ, να ρίξετε όλα τα συστατικά που σας έδειξα. Και με απαλές κινήσεις, απλώστε τη μαρέγκα να πάει παντού. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα για το ψήσιμο, ξανά. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος τώρα στους 180 βαθμούς. Πριν ήταν 160, τώρα είναι 180. Και θα ψήσουμε για 20 με 25 λεπτάκια. Και το αποτέλεσμα που θα δείτε στο τέλος είναι αδιανόητο. Είναι καταπληκτικό. Θα πάθετε όλοι σοκ. Με αυτή τη μαρέγκα μπορούμε να φτιάξουμε βάσεις για τούρτες, όπως για μία παύλοβα, αλλά και μαρεγκάκια, τα οποία μπορούμε να γεμίσουμε με κρέμα για να συνθέσουμε μπεζέδες. Σας υποσχέθηκα ένα σοκολατένιο, μαρεγκένιο, κέικ και νομίζω ότι παρέδωσα. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει.
Θέλετε να κόψω να δείτε πώς είναι από μέσα. Το βλέπετε έτσι. Απλά αφήνω το μαχαίρι και μόνο το. Δεν χρειάζεται να πιέσετε καθόλου. Το βλέπετε μέσα τι γίνεται. Μα ακόμα δεν το βλέπετε, θα το δείτε τώρα. Ελπίζω να έχει ωραία πλάνα η πλαϊνή μας κάμερα. Έχει. Καταλύτερα. Για να δούμε. Πώς το βλέπεις. Εσύ πώς το βλέπεις. Είναι φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ. Είναι μία καινούργια πρόταση. Εκεί πέρα που έχουμε συνηθίσει κάθε φορά να τρώμε κέικ που να έχουν απλά σοκολάτα, εδώ πέρα έχουμε δύο διαφορετικές υφές. Είναι τόσο ανάλαφρο. Άμα σκεφτείτε πόσο αλεύρι συνολικά έχουμε βάλει στη συνταγή, θα καταλάβετε ότι το κέικ όντως δεν έχει σύσταση κέικ με αλεύρι. Είναι τόσο αφράτο γιατί πρωταγωνιστής εδώ πέρα είναι τα αυγά μας. Θα προσθέσω λίγο αχνή ζάχαρη από πάνω και λίγο κακάο. Και φυσικά τα γλυκά μας, ξέρετε ότι πάντα μα πάντα έχουν ένα φιλαράκι δυος μου. Τι να πω άλλο. Είναι τέλειο. Για το κέικ σοκολάτας με μαρέγκα. Βάζουμε σε ένα μπολ την κουβερτούρα σε κομμάτια και το βούτυρο, καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και τα βάζουμε στον φούρνο μικροκυμάτων στα 800 βατ για 1,5 με 2 λεπτά. Αφαιρούμε και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η σοκολάτα και να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Χωρίζουμε τους κρόκους από τα σπράδια, βάζουμε στον κάδο του μίξερ τα αυγά, τους κρόκους, τη ζάχαρη, τη βανίλια και χτυπάμε μέχρι να αφρατέψουν τα υλικά. Προσθέτουμε τη λιωμένη σοκολάτα με το βούτυρο και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Βάζουμε στο μπολ με το αλεύρι τα τριμμένα φουντούκια, το baking powder, το αλάτι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τα στερεά υλικά στο μείγμα με τη σοκολάτα και ανακατεύουμε απαλά με μία μαρίζ. Μεταφέρουμε το μείγμα σε μία φόρμα με αποσπόμενη βάση, αλλημένη με βούτυρο και κακάο, και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 35 λεπτά. Για τη μαρέγκα, βάζουμε στον κάδο του μίξερ τα ασπράδια και το αλάτι και χτυπάμε μέχρι να φρατέψουν. Προσθέτουμε σταδιακά τη ζάχαρη άχνη και συνεχίζουμε να χτυπάμε μέχρι να γίνει μία σφιχτή μαρέγκα. Ρίχνουμε το ξύδι και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια, ανακατεύουμε το κακάο με το corn flour και το ενσωματώνουμε στο μείγμα της μαρέγκας. Απλώνουμε τη μαρέγκα πάνω από το κρύο κέικ και το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά. Αφού ψηθεί, κόβουμε το κέικ σε κομμάτια, πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και κακάο, στολίζουμε με φύλλα δυός μου και σερβίρουμε. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Απλά θα κουμπίσω το κουτάλι και από το βάρος του πέφτει και κόβει το κέικ μας. Είναι τόσο αφράτο. Θες να έρθεις. Έλα, αφού θες. Έλα. Κοίτα, το βλέπεις, κοίτα. Αφήνω το κουτάλι. Το βλέπεις. Έκοψε ένα μικρό κομματάκι για να μπορέσει να χωρέσει άνετα στο στόμα σου. Δεν υπάρχει. Βλέπετε την υφή, απλά το ακουμπάς και πάνω είναι μαρέγκα και κάτω είναι το πιο αφράτο κέικ που έχετε φάει ποτέ σας. Είναι μία συνταγή που άμα δεν τη δοκιμάσετε, πραγματικά θα κάνετε κακό στον εαυτό σας. Θέλω σήμερα όλοι να τη φτιάξετε, να βγάλετε φωτογραφίες και να μου στείλετε στα social media. Και πιστέψτε με, θα σας δικαιώσω.